Για να μιλήσουμε τώρα με έναν με τον καλεσμένο μας από την Πάτρα. Είναι ο κύριος Καλαβουρζιώτης κοντά μας. Καλή σας μέρα, κύριε Καλαβουρζιώτη. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Καλή σας ημέρα, κυρία Τσαπαρίδου. Επίκουρος καθηγητής σχεδιασμού και διαχείρισης γης του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, ο κύριος Καλαβουρζιώτης, και θα μας πει για την περίφημη Παγκόσμια ημέρα νερού που είναι σήμερα. Και λέω περίφημη Παγκόσμια ημέρα νερού, κύριε Καλαβουρζιώτη, διότι κάθε χρόνο τέτοια μέρα συζητάμε για το νερό, τέτοια μέρα αρχίζουμε και θίγουμε τα όποια προβλήματα, απλώς τα κουμπάμε, θα έλεγα εγώ. Και όλοι συμπληρώνουν, καταλήγουν μάλιστα συζητήσεις τους λέγοντας ότι ο επόμενος πόλεμος, παγκόσμιος πόλεμος, θα γίνει για τα νερά. Σε ποια φάση βρίσκεται ο πλανήτης μας, λοιπόν? Πόσα εκατομμύρια κόσμου δεν έχουν να πιούν νερό και τι βλέπετε να γίνεται αύριο μεθαύριο? Κοιτάξτε, πολύ σωστά αναφέρεστε. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Και σήμερα νομίζω ότι είμαστε εδώ για να πούμε όχι αυτά τα οποία δεν έχουν γίνει, αλλά αυτά τα οποία τουλάχιστον από εδώ και πέρα πρέπει να σχεδιαστούν και να γίνουν. Και ειδικότερα και για τη χώρα μας, η οποία είναι μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα όσο αφορά και την ποιότητα των νερών, κυρίως της άρδευσης, αλλά πολλά υδατικά διαμερίσματα της Ελλάδος είναι και ελλειμματικά σε σχέση με τη ζήτηση του νερού. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν παιδιά αυτή τη στιγμή, κάπου 3 εκατομμύρια το χρόνο, τα οποία πεθαίνουν από την έλλειψη του νερού μέσα στον πλανήτη. Άρα λοιπόν είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να απασχολεί τις ανθρώπινες κοινωνίες, και οι ανθρώπινες κοινωνίες και ειδικότερα οι τοπικές κοινωνίες σε κάθε χώρα πρέπει να αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα μέσα από έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι το ρεπορτάζ, τα στοιχεία λένε ότι 232 εκατομμύρια άνθρωποι σε 26 χώρες δεν έχουν να πιούν πόσιμο νερό. Θα ήθελα όμως, παρακαλώ κύριε Καλαβουρζιώτη, να μείνουμε λίγο στα δικά μας. Μας είπατε ότι υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που δεν έχουν επάρκεια σε νερό ή που το νερό τους δεν είναι καλής ποιότητας. Ποιες ζώνες είναι αυτές στη χώρα, μπορούμε να τις ξεχωρίσουμε? Ακριβώς. Με τον καινούριο χάρτη όσο αφορά τους υδατικούς σπόρους, και για να έχουν και οι τηλεθεατές σας μία άποψη περίπου με τους αριθμούς, ετήσια η ζήτηση του νερού στην Ελλάδα είναι περίπου 8,2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Από αυτό το νούμερο που ακούτε, το 84% περίπου αφορά νερό ζήτηση για άρδευση στις καλλιέργειες, στα εδάφη. Το 11 με 12% αφορά την ίδρευση στις πόλεις ή στις τοπικές κοινωνίες, και όλο το υπόλοιπο ποσοστό αφορά την κτηνοτροφία, αφορά την ενέργεια και τη βιομηχανία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν συγκεκριμένα υδατικά διαμερίσματα από τα 14 τα οποία σήμερα είναι χαρτογραφημένα στην Ελλάδα, που έχουν ανάγκες, έχουν ελλειμματική παροχή του νερού. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στη Θεσσαλία, αναφέρομαι στην Ανατολική Πελοπόννησο, Λακωνία, Αργολίδα, στα νησιά του Αιγαίου κατά κύριο λόγο, και προβλήματα ασφαλώς και στο νησί της Κρήτης. Η λύση ποια είναι για τις περιοχές αυτές? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε μία από τις ερευνητικές ομάδες στην Ελλάδα, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος, στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στο Αγρίνιο, που μαζί με συναδέλφους και πιστεύοντας τη διεπιστημονικότητα της αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων, έχουμε προτείνει και προτείνουμε να την επαναχρησιμοποίηση των αστικών λιμάτων και αποβλήτων για χρήση στη γεωργία. Όπως σας είπα, το 84% της ζήτησης του νερού αφορά την άρδευση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει πιο καλύτερος τρόπος από αυτό τον οποίο άλλες χώρες... Από την ανακύκλωση νερού, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Είναι κάτι που κοστίζει, κύριε Καλαβουρζιώτη? Κοιτάξτε, θα σας πω. Η τελευταία είναι στη θετική κατεύθυνση το γεγονός ότι τον προηγούμενο Φεβρουάριο επιτέλους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και από τη Διεύθυνση Υδάτων βγήκε αυτή η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους δήμους, στις τοπικές κοινωνίες, σε συνεργασία με τις ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών αλλά και τους επιστήμονες, να προχωρήσουν σε τέτοια διαχειριστικά σχέδια εκεί τουλάχιστον στην αρχή που υπάρχουν περιοχές προς άρδευση. Μάλιστα. Γύρω ακριβώς από τους βιολογικούς καθαρισμούς. Κύριε Καλαβουρζιώτη, εσείς κρούετε κόδωνες κινδύνου και καλά κάνετε, αλλά εδώ λειτουργούμε με έναν τρόπο πολύ γνωστό και αποδεκτό από όλους.
πρώτα θα δημιουργηθεί το πρόβλημα, πρώτα δεν θα έχουμε νερό να πιούμε, σταγόνα να ποτίσουμε τα χωράφια και μετά θα εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αξιοποιήσουμε το νερό το χρησιμοποιημένο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Σωστά το λέτε, μόνο μία λέξη μόνο θα ήθελα να πω, ότι όλα αυτά ξέχωρα από την επιστημονική διάσταση που υπάρχει και τις ερευνητικές ομάδες που δουλεύουμε για αυτό το λόγο, ένα σοβαρό θέμα που απαντά σε αυτό το συγκεκριμένη τοποθέτησή σας είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου, η ευαισθητοποίηση του κοινού από τις μικρές ηλικίες μέχρι και τις μεγαλύτερες, αλλά στην κατεύθυνση σε νέες εφαρμογές νέων τεχνολογιών και νέων μεθοδολογιών, θα έλεγα. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Καλαβρουζιώτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.